Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ και θα το πάρουμε από πρώτο χέρι από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αγροτικού Αστέρα, τον συνάδελφο τον Αχιλλέα Καραλή. Αχιλλέα, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, Αλέξη. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τον αγωνιστικό χώρο του Δημήτρη Σκουντικάκη δεν το βλέπω και σε πολύ καλή κατάσταση από τις φωτογραφίες που ανεβάζετε πάντως. Έχει αρκετή ποσότητα χιονιού. Σε αρκετά σημεία μεν έχει αρχίσει να λιώνει. Υπάρχουν όμως και σημεία τα οποία δεν τα χτυπάει ο ήλιος. Ναι. Και εκεί η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Και όσο πέφτει ο ήλιος πλέον, γιατί έρχεται ο βραδινός παγετός, θα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση από τη στιγμή που δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή σε κανένα γήπεδο της Ελλάδος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις και καιρικά φαινόμενα. Ναι, δηλαδή σε κάποια σημεία που δεν τα πιάνει και ήλιος σχηματίζεται και πάγος προφανώς, ειδικά τις πρωινές ώρες, έτσι είναι? Είναι αρκετή η ποσότητα του χιονιού και όταν πας να κάνεις μια βόλτα μέσα στο γήπεδο να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεται και το πατάς, αντί να λιώσει, αυτό γίνεται πιο δυνατό. Ναι. Κατάλαβα. Όταν λες υλικοτεχνική υποδομή, εννοείς ότι δεν υπάρχουν ούτε κατάλληλα μηχανήματα, φαντάζομαι, σε αυτό αναφέρεσαι. Ακριβώς. Διότι τώρα να το πειράξεις το χιόνι, να μπεις μέσα και να κάνεις, μόνο ζημιά μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Ναι. Να παραμείνει ο αγωνιστικός χώρος σε καλή κατάσταση, φεύγοντας το χιόνι. Γιατί αν μπει κάποιος ή αν μπει ένα συνεργείο το οποίο δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει τα μέσα και αρχίσει να σκουπίζει, που ακούμε δεξιά και αριστερά. Και για τα υπόλοιπα γήπεδα, είτε της Super League είτε της Football League, που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, να μπει μέσα συνεργείο για να καθαρίσει. Το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να χαλάσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Να μείνει δηλαδή μόνο το χώμα, το οποίο θα γίνει λάσπη, και οι ποδοσφαιριστές, αντί να παίρνουν ποδόσφαιρο, μετά θα αρχίσουν να γίνονται λασπομάχοι. Ναι, σωστά. Δεν έχεις άδικο. Πάντως, έτσι όπως το βλέπουμε, εσύ το είδες και από κοντά, νομίζω, Αχιλλέα, με την εμπειρία που διαθέτουμε αμφότεροι, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αύριο το μάτς. Δεν ξέρω. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Κοίτα, Αλέξη, αύριο το πρωί σίγουρα θα γίνει μια επίσκεψη τόσο από τον παρατηρητή του αγώνα, όσο και από τον διαιτητή, πριν από την έναρξη, αρκετή ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος εκείνη την ώρα, για να αποφασίσουν από εκεί και πέρα το τι μέλη γενέστε. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής από χιονισμού, για τους λόγους που προαναφέραμε λίγο νωρίτερα, για να μην καταστραφεί εντελώς ο αγωνιστικός χώρος. Σίγουρα προέχει και η ασφάλεια του κόσμου και των ποδοσφαιριστών, διότι και στις κερκίδες υπάρχει χιόνι, το οποίο δεν μπορεί να φύγει όταν έχει παγώσει στο καρεκλάκι ή στο ξύλινο διάζωμα. Είναι και αυτό επικίνδυνο. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση από την πλευρά της Football League, εκείνος που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο είναι σίγουρο διαιτητής αναμέτρησης, μαζί με τον παρατηρητή, που θα έρθουν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το τι μέλη γενέστε, τι εικόνα υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, με βάση αυτό που μας λες, αύριο το πρωί να έρθουν και να πούν ότι το αναβάλουμε το παιχνίδι? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή? Ναι, όλα είναι ανοιχτά σε αυτή την περίπτωση. Η διεξαγωγή του αγώνα αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50. Ναι. Αν βάλω και άλλες πιθανότητες στο να μην γίνει, να πω ότι είναι στο 60-40 να μην γίνει. Αλλά επειδή έχουμε γίνει και λίγο μετεωρολόγοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί, το μεσημέρι, γιατί είναι και ένα μεσημεριανό παιχνίδι τηλεοπτικό, διότι δεν διαθέτει το Δημήτρης Κουντικάκης τους προβολείς για να είναι βραδινό. Σε περίπτωση που ήταν και βραδινό το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα υπήρχαν πολύ λιγότερες πιθανότητες για να διεξαχθεί. Μάλιστα. Και να διευκρινίσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στο παιχνίδι, πριν το παιχνίδι κυπέλλου του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης, που επισκέφθηκε άνθρωπος της ΕΠΣ, με έκανε την αυτοψία του και έστειλε την έκθεσή του στην ΕΠΟ. Είναι άλλα αυτά που ισχύουν στη Football League, έτσι δεν είναι? Είναι άλλα τα δεδομένα. Ένα παιχνίδι κυπέλλου υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΠΟ, όπου τα μέλη της ΕΠΟ είναι οι αντίστοιχες τοπικές ενώσεις, όπως είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η οποία έστειλε εκπρόσωπο για να δει το γήπεδο. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή η αυτοψία έγινε ενώ η κακοκαιρία ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Ναι, σωστά. Οπότε η χιονόπτωση ήταν συνεχόμενη και αυξανόμενη. Τώρα δεν συντρέχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Από την πλευρά της, η Football League δεν έχει ενημερώσει επίσημα την ΠΑΕ Αγροτικός Αστέρας για πιθανή αναβολή. Οπότε μένουμε στα δεδομένα που έχουμε τα καιρικά, τα καθημερινά, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας φροντίζομαι να ενημερώνουμε τον κόσμο για την κατάσταση την οποία
επικρατεί στον αγωνιστικό χώρο από χθες, όπου σταμάτησε επί της ουσίας η χιονόπτωση και άρχισε σιγά σιγά να βελτιώνεται ο καιρός. Μάλιστα, άρα τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Άρα ή αύριο το πρωί στη σύσκεψη, που τι ώρα είναι αυτή η σύσκεψη, γνωρίζουμε. Αυτή η συνάντηση θα γίνει ανάλογα με την έγκαιρη και πιο γρήγορη συνήθως άφηξη του παρατητή και του διαιτητή. Μάλιστα. Στο γήπεδο Δημήτρης Κοντικάκης. Δηλαδή γύρω στις 12 με 1 θα γνωρίζουμε το ποια θα είναι η απόφασή τους, βλέποντας και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε σήμερα από την ΠΑΕ Αγροτικός Αστέρας μια ανακοίνωση, παύλα οδηγία, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, όσον αφορά την διάθεση και των εισιτήριων, ούτως ώστε ο κόσμος να γνωρίζει το τι θα ισχύσει σε περίπτωση που γίνει το παιχνίδι και σε περίπτωση που δεν γίνει το παιχνίδι, να κρατήσουν δηλαδή το απόκομα του εισιτηρίου σε περίπτωση που μπουν μέσα στο γήπεδο, αλλά από τη στιγμή που θα είναι εκεί νωρίτερα παρατηρητής και διαιτητής, θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση προς τον κόσμο, για να μην προσέρχεται άδικα σε περίπτωση που δεν γίνει το παιχνίδι. Ναι, αυτό θα ήταν καλό για να αποφευθεί αυτή η ταλαιπωρία. Αν δηλαδή γύρω στη μία το αργότερο γνωρίζουμε, θα ήταν καλό να το γνωρίζει και ο κόσμος, για να μην πάει τζάμπα στο γήπεδο. Γιατί το γήπεδο βρίσκεται, ανάμεσα στα στενά του γήπεδου, είτε από την πάνω πλευρά επί της 28ης Οκτωβρίου, είτε από την πλευρά της Βηγιανία Κρήτα, όπου είναι και η κεντρική είσοδο της θύρας 1, υπάρχει ακόμη χιόνι, υπάρχει ακόμη πάγος. Δεν έχουν μεριμνήσει, παρά τις κλήσεις από πλευράς Αγροτικού Αστέρα, τα συνεργεία του Δήμου Ευόσμου για να καθαρίσουν τουλάχιστον και τους γύρω δρόμους, και καλό θα είναι και ο κόσμος να προσέχει το πώς θα κινείται εκεί πέρα. Μάλιστα. Πριν σε ευχαριστήσουμε, πες μας και κάτι άλλο. Υπήρχε μια φημολογία ότι το μάτς μπορούσε να γίνεται στο Καφτατζόγλιο ή του γήπεδου του Μακεδονικού. Ισχύει κάτι τέτοιο? Το είχατε σκεφτεί στον Αγροτικό Αστέρα ή καθόλου? Δεν μιλάμε για φημολογία, Αλέξη. Ναι. Η δεύτερη έδρα που δηλώνεται από τις ομάδες στην Football League είναι το Καφτατζόγλιο για την ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Υπήρχε σαν σκέψη η διεξαγωγή του αγώνα στο Καφτατζόγλιο στάδιο, διότι είναι μεγαλύτερο στάδιο, πιο ευέλικτο, μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο κόσμο χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα, και έτσι υπήρξε αυτό, όπως είπα λίγο νωρίτερα, σαν σκέψη. Αλλά από τη στιγμή που είναι ορισμένο παιχνίδι του Ηρακλείο, που έχει δηλώσει το Καφτατζόγλιο, και γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η πρώτη έδρα του Ηρακλή το Καφτατζόγλιο στάδιο, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει αυτή η σκέψη σε πράξη. Ναι, βέβαια εδώ που τα λέμε, ακόμη και αν το μάτς γινόταν στο Καφτατζόγλιο, και εκεί η κατάσταση πάνω κάτω ίδια είναι με τον αγωνιστικό. Εκεί πιστεύω ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, διότι ο αγωνιστικός χώρος είναι πιο παλιός εκεί και πιο ταλαιπωρημένος, και σύν της άλλης θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι υπάρχει αδυναμία και προσωπικού στο στάδιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την υδροδότηση πλέον στο Καφτατζόγλιο, με τα ποτιστικά στον αγωνιστικό χώρο, οπότε εκεί η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν αύριο γύρω στις 12 με 1 η ώρα τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Αχιλέα, για αυτή την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.